Εδώ είναι. Σίγουρα από εσά, ποιο έκανε την εκπομπή, ο κύριο Μπούζο. Το κόκκινο θέλω να μιλήσω μόνο. Σε ένα ραπτό που λέω στην έκφραση, θα πω ύστερα. Ό,τι θε, φίλε, ο πελάτη, ό,τι θε. Πήρατε τηλέφωνα του Προμαγώνα στον συνάδελφό σου, κατά τη μία ήταν τι ήταν, αλλά δεν άκουσα ποιο ήταν. Λοιπόν, και είπε ο πρόεδρο εκεί των αγροτών ότι αυτά που λένε ότι ο Μπερμπάτο πέρασε και ξέρω είναι ψέματα, γιατί εκεί την ώρα περνάνε και τα λεωφορεία και τα γιοταχή. Όσο για τις δαλίκες λέει δεν αφήναμε. Όσο και για τα άλλο που για ψεύδο λέει, τα τροφήματα και ξέρω είναι ντροπή. Και να πει στον φίλο μου τον Ραπτόπουλο να μην φωνάζει και γκρινιάζει και λέει ψέματα, γιατί δεν είναι ωραία αυτά που κάνει. Είμαι αυτός που όταν ήταν πιο μικρός τον έβαζα τσάμπα στο γήπεδο τόσο χαιρετισμούς. Σε ποιο γήπεδο με έβαλες τσάμπα, φίλε μου? Σε ποιο γήπεδο τον έβαζε τζάμπα, εδώ έβγαλες λαβράκι. Όταν με έβλεπα παουξί με φόλα και παουξί τον έλεγα, αυτά δεν τα ξέρει. Και τον έβαζε τζάμπα στο γήπεδο. Είσαι αγρότης. Σε ποιο γήπεδο τον έβαζε τζάμπα? Στον ΠΑΟ. Ναι. Είσαι αγρότης. Εκεί πέρα σαν μούμια μια φορά και ο διπλανός Ηρακλειδής που έκοβε τα σύνορα δεν τον έβαζε. Ναι. Και όταν άκουσα του Τάκη ο γιος του σχορεμένου του φίλου μου, τον πέρασα μέσα. Καλά. Αγρότη, εσύ τώρα σταμάτα να καταλάβω. Ένα-ένα. Ένα-ένα. Βάζει διαβάλματα για τον Μπερμπάτο ότι μπήκε αυτό. Μα έτσι μέσα, ότι σφαγιά. Πάρτε τηλέφωνο του συνάδελφου που ήταν η ώρα μία να τα πει. Εγώ κάτσε να ηρέμησε λίγο. Ηρέμησε λίγο. Άκου λίγο. Εγώ δεν τα έβαλα με τον Μπερμπάτοφ γιατί έδωσε τα φαγιά. Εγώ δεν πιστεύω στον αγρότη και το θεωρώ τον αγρότη που δεν αφήνει την Έγκυο και το ασθενοφόρο και αφήνει να περάσει ο Μπερμπάτοφ και η αποστολή του Ολυμπιακού. Εκεί έχω διαφωνία. Πώς? Είναι ψέματα. Άμα είναι ψέματα, είναι ψέματα. Θα πάρουμε αμαρτία. Εσείς ως αγρότης διαμαρτύρεστε. Ορίστε. Εσείς λέω διαμαρτύρεστε ως αγρότης. Όχι, ως φίλος του παλιός του μπαμπά σου είμαι. Α. Και πρέπει να ντρέπεσαι. Ναι. Γιατί ο μπαμπάς όταν ήταν τον Πάουκ ήταν Παουξής. Παουξής ήταν, να το ξέρεις. Ήσουν ένα μικρός. Εγώ σε ξέρω καλά και όταν ήρθες και ένα δυο φορές σε πέρασα τη φυρά. Ήταν Παουξής ρε φίλε, και τι να κάνω εγώ τώρα δηλαδή. Πρέπει να βάλω τη σημαία του Πάουκ εδώ απ' έξω και να λέω Παουκάρο λέει. Τι να κάνω δηλαδή. Να πάω πάλι κανένα μεροκάμα από το Σαββίδι. Να βάλω τη γυναίκα μου στο Μακεδονία Παλάς να δουλέψει. Τι να κάνω, πες μου δηλαδή. Πού ήταν Πάουκ. Τι να κάνω τώρα. Πέθανε, πάει, ήταν Πάουκ. Μετά έγινε Άρης. Δεν μπορώ. Αλλά ναι. Μάθα από τον συνάδελφο η ώρα μία που έκανε την εκπομπή. Ποιος το μίλησε. Ναι. Ο πρόεδρος το μίλησε. Των αγροτών. Και καλώς τα διέψευσε όλα. Καλώς. Κάτσε να ακούσουμε. Είστε καλά. Μια χαρά εσείς. Λοιπόν, τι έγινε με το delivery του Μπερμπάτοφ? Τίποτα δεν έχει γίνει. Ούτε τα μπλοκά έλεξαν για τον Μπερμπάτοφ. Ναι. Ούτε delivery. Έλα ρε τώρα. Δεν άνοιξαν τα μπλοκά. Δεν άνοιξαν τα μπλοκά. Αφού ήταν εδώ πέρα. Ψεφταράδες. Δεν ισχύει. Εμείς εδώ στον Προμαχώνα. Τα γιοταχή και τα λεωφορεία, ναι, τους έχουμε ανοιχτά από την πρώτη στιγμή. Δεν τους ενοχλήσαμε ποτέ. Οπότε αυτό το δημοσίευμα, το πρώτο ότι είναι ο Μπερμπάτοφ έσπασε τον μπλόκο των αγροτών, είναι ψευδές. Παραμύθι δηλαδή. Τα τροφήματα δεν τα πει. Τίποτα, παραμύθι. Και λέτε ότι είναι παραμύθι και αυτό που περνάει από το ρεπορτάζ ως κίνηση ανθρωπιάς που έστειλε εκεί 100 μερίδες φαγητό. Ναι, και σας άκουσα που είπατε τώρα ότι τα έστειλε από το Μακεδονία Παλάς. Ναι. Γιατί υπάρχει και άλλο. Πού τα έστειλε? Ο Σαββίδης τα πλήρωσε κι αυτά. Από το Σαββίδη τα χρέωσε ο Κουβαρντάς. Στον επόμενο. Πάμε στον επόμενο.